Ευχαριστώ το κτίριο για την ευκαιρία που μου δίνει για δεύτερη μάλιστα φορά. Τον Ιούνιο του 2021 σας είχα παρουσιάσει εφαρμογές θέρμανσης και δροσισμού επιφανειών, επιχειρηματολογώντας ότι είναι η βέλτιστη λύση για να πετύχουμε συνθήκες άνεσης με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Υπενθυμίζω ότι αναφερόμαστε γενικά σε συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών, συνήθως με τη χρήση αντλιών θερμότητας, που εφαρμόζονται σε κατοικίες με ικανοποιητικές μονώσεις. Το χειμώνα ικανοποιούμε πλήρως τις ανάγκες θέρμανσης, συνήθως προσάγοντας νερό από 25 έως 40 βαθμούς περίπου, ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία. Ενώ το καλοκαίρι ικανοποιούμε μερικώς ανάγκες ψύξης, γι' αυτό μιλάμε για δροσισμό, συνήθως προσάγοντας νερό 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με τις συνθήκες αφίγρανσης που μπορούμε να εξασφαλίσουμε. Ποια είναι η επιφάνεια η οποία είναι η καλύτερη ώστε να μας εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες άνεσης σε θέρμανση και δροσισμού? Το δάπεδο, ο τείχος ή η οροφή? Πριν προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντησης, η κάθε εφαρμογή θέτει από μόνη της περιορισμούς ή αποκλεισμούς. Για παράδειγμα, σε μια ανακαίνιση ο ιδιοκτήτης ίσως να θέλει να κρατήσει ένα όμορφο δάπεδο ή σε μια νέα κατασκευή με μεγάλα υαλοστάσια ίσως να μην υπάρχουν διαθέσιμοι τείχοι. Με κριτήριο την ποιότητα της άνεσης σε θέρμανση και δροσισμό, υπερέχει ο τείχος. Αξιολογείται με 3 στα 3. Και ο βασικός λόγος είναι ότι ο άνθρωπος αισθάνεται καλύτερα την ακτινοβολία λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας εναλλαγής του σώματός του με τον τείχο. Αντίθετα, το δάπεδο υστερεί ειδικά στον δροσισμό, αξιολογείται μόνο με 1 στα 3, και εδώ ο βασικός λόγος είναι η επαφή του σώματος με το κρύο δάπεδο, που δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ακόμα και το καλοκαίρι. Ιδανικό βέβαια είναι να συνδυάσουμε και τις τρεις επιφάνειες. Έτσι βελτιώνουμε την άνεση, αφού έχουμε περισσότερες ενεργές επιφάνειες που μας περιβάλλουν, ενώ παράλληλα βελτιώνουμε την απόδοση και το κόστος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, αφού χρειαζόμαστε ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες νερού το χειμώνα και υψηλότερες θερμοκρασίες νερού το καλοκαίρι. Από την αρχή της δεκαετίας του 2000, υλοποιούνται συστήματα ξηράς δόμησης τείχου. Είναι ένα σύστημα το οποίο προσφέρει, όπως είπαμε, όπως μάλλον είναι, προσφέρει μια έτοιμη δομική λύση για θέρμανση και δροσισμό. Πρόκειται για ένα σύστημα χαμηλών θερμοκρασιών και αποτελεί μια ευέλικτη πρόταση σε σχέση με την υλοποίηση. Συνήθως 8 βασικοί τύποι πάνελ από ινογυψοσανίδα ικανοποιούν κάθε κατασκευαστική απέτηση. Τα πάνελ διαθέτουν πιστοποιήσεις για την υγιεινή και τις οικολογικές τους ιδιότητες, καθώς επίσης και πιστοποιήσεις που αφορούν την ατοχή, την απόδοση, την πυροπροστασία. Ας δούμε τη θερμική απόδοση τείχου, η οποία είναι μάλιστα υψηλότερη από κάθε άλλο σύστημα επιφανειών. Για παράδειγμα, η θερμοκρασία νερού προσαγωγής με θερμοκρασία νερού προσαγωγής 40 βαθμούς Κελσίου επιτυχάνουμε σχεδόν 130 βατ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η αντίστοιχη, για παράδειγμα, θερμική απόδοση στο δάπεδο είναι μέχρι 100 βατ το τετραγωνικό για κεραμική επένδυση και μέχρι 80 βατ το τετραγωνικό για ξύλινη επένδυση, χωρίς μάλιστα να μπορούμε να υπερβούμε αυτά τα όρια αν σεβόμαστε τις επιτρεπόμενες θερμοκρασίες επιφανείας λόγω υγιεινής αλλά και προδιαγραφών της τελικής επένδυσης. Αντίστοιχα, η ψυχτική απόδοση του τείχου είναι της τάξης των 50 βατ το τετραγωνικό, σημαντικά υψηλότερη από την ψυχτική απόδοση του δαπέδου, που δεν ξεπερνά τα 30 βατ το τετραγωνικό. Ο λόγος που αναφέρομαι και στο θέμα της σύγκρισης με το δάπεδο είναι κάτι που, λόγω του προβλήματος που υπήρχε, ξέχασα να σας πω, είναι ότι επειδή οι περισσότερες εφαρμογές ουσιαστικά που εφαρμόζονται και μονοπολούν την αγορά είναι ουσιαστικά οι εφαρμογές που αναφέρονται στη θέρμανση δαπέδου και ενίοτε στον δροσισμό δαπέδου. Και ο λόγος της παρουσίασης, έτσι για να ξαναεπανέλθω, είναι ουσιαστικά να αναδείξουμε και τα πλεονεκτήματα τα οποία μπορεί κανένας να λάβει από τα συστήματα τείχου και οροφής και γι' αυτό είναι επικεντρωμένη σε αυτό η παρουσίαση. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε ουσιαστικά βλέποντας μια εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος όπου με τη χρήση πάνελ ύψους του ενός μέτρου, του 1,5, των 2 ή των 2,5 είτε πλήρους είτε μερικής κάλυψης με προεγκατεστημένο πολυστρωματικό σωλήνα
μπορούμε να υλοποιήσουμε κυκλώματα ενεργής επιφάνειας μέχρι 6 τετραγωνικά. Κάθε κύκλωμα συνδέεται μέσω παροχικών προμονωμένων σωλήνων με το συγκρότημα διανομέων, αφού και η κατασκευή είναι η εξής, αφού έχουμε προετοιμάσει το μεταλλικό σκελετό, βιδώνουμε τα πάνελ, στη συνέχεια συγκολούμε τα πάνελ μεταξύ τους και τα συνδέουμε υδραυλικά με πρεσαριστούς συνδέσμους. Τέλος, ακολουθεί η επεξεργασία της επιφάνειας, δηλαδή το σπατουλάρισμα, το βάψιμο, όπως στη συμβατική γυψοσανίδα. Ας δούμε τώρα το αντίστοιχο σύστημα οροφής ξηράς δόμησης. Πρόκειται για ένα σύστημα με πολύ καλές αποδόσεις και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Προσφέρει ομοιόμορφη θέρμανση και αθόρυβη ψήξη χωρίς ρεύματα αέρα, όπως σαν να βρισκόμασταν κάτω από τη σκιά ενός δέντρου. Και αποτελεί μια ολοκληρωμένη κατασκευαστική πρόταση με ευρωπαϊκές πιστοποίησεις. Για χώρους μάλιστα γραφείων ή συναθρήσεων προσφέρονται επίσης πάνελ με ηχοαπορροφητικές ιδιότητες, ώστε να μειωθεί ο ανακλώμενος ήχος. Ανάλογα μάλιστα με το σχεδιασμό, προσφέρονται πάνελ με οπές 6, έως 6, 8 ή 12 χιλιοστά, τα οποία παγιδεύουν τον ήχο εντός της οροφής, βελτιώνοντας την ακουστική. Όσον αφορά τη θερμική απόδοση οροφής, προτείνεται να προσάγουμε νερό μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου για λόγους θερμικής άνεσης, οπότε η αναμενόμενη απόδοση είναι της τάξης των 80 βάτ το τετραγωνικό. Σε λειτουργία δροσισμού, η ψυχτική απόδοση είναι της τάξης των 60 βάτ το τετραγωνικό. Πρόκειται ουσιαστικά για το αποδοτικότερο σύστημα επιφανειών σε λειτουργία δροσισμού. Όσον αφορά την εγκατάσταση, ισχύει η ίδια διαδικασία κατασκευής όπως και στην εγκατάσταση του τοίχου. Και βέβαια νομίζω ότι είναι καλύτερο και θα άξιζε να δούμε ένα βίντεο που περιγράφει καλύτερα τη διαδικασία αυτή της εγκατάστασης. Προετοιμάζουμε την οροφή με την τοποθέτηση συνήθως ενός μεταλλικού σκελετού με οδηγούς. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι το βάρος στο Modular Panel είναι περίπου 20 κιλά το τετραγωνικό. Επομένως, ο σκελετός πρέπει να αντέχει το βάρος όχι μόνο των πάνελ, αλλά και τυχόν άλλων πρόσθετων φορτίων. Η κάθε εφαρμογή βέβαια βασίζεται σε συγκεκριμένο σχεδιασμό. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα ότι θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα σύστημα σε ένα καθιστικό περίπου της τάξης των 35 τετραγωνικών. Βλέπουμε εδώ την άνοψη. Σύμφωνα με το σχεδιασμό απαιτούνται 7 κυκλώματα. Έχουμε επίσης, όπως βλέπετε, να προβλέψουμε 5 σποτ και ένα μεγάλο φωτιστικό. Το επόμενο βήμα είναι η τοποθέτηση των παροχικών σωλήνων αλλά και των ηλεκτρολογικών παροχών. Χρησιμοποιούμε πάνελ πλήρους κάλυψης με προεγκατεστημένο πολυστρωματικό σωλήνα με βηματισμό ανά 75 χιλιοστά, σπάνια με βηματισμό ανά 100 χιλιοστά, για τυχόν προβλέψεις σποτ. Πάνελ επίσης μερικής κάλυψης σωλήνα, τα οποία τα λέμε variable panel, και πάνελ τα οποία είναι τυφλά χωρίς σωλήνα, τα expansion panel. Βλέπουμε την πίσω όψη των πάνελ. Πριν την εγκατάσταση, προετοιμάζουμε το κάθε πάνελ με το σωλήνα, ο οποίος είναι πολυστρωματικός. Αφήνουμε κάποια απόσταση και στη συνέχεια βιδώνουμε το πάνελ πάνω στους μεταλλικούς οδηγούς, αξιοποιώντας βέβαια τις προσημειωμένες οπές που υπάρχουν στην εμφανή όψη για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με το σωλήνα. Αν χρειαστεί, ανοίγουμε οπές στα πάνελ, π.χ. για τα σποτ που είπαμε.
και στη συνέχεια προετοιμαζόμαστε για τη διαδικασία συγκόλυσης του ενός πάνελ με το επόμενο. Εφαρμόζουμε την κόλλα σωστά και σπρώχνοντας το πάνελ σφραγίζουμε για να γίνει σωστή η ένωση του αρμού. Διαδοχικά γίνεται η εφαρμογή και των επόμενων πάνελ. Και αφού τελειώσουμε την εφαρμογή των ενεργών πάνελ, τυχόν σημεία τα οποία παραμένουν και δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, καλύπτονται με τυφλά πάνελ, τα expansion πάνελ. Αφού κάναμε λοιπόν το βίδωμα και την συγκόλυση των πάνελ μεταξύ τους, προχωράμε στην υδραυλική σύνδεση, όπου συνδέουμε καταρχήν το πρώτο πάνελ με τον παροχικό σωλήνα Φ16x2, με τον προεγκατεστημένο σωλήνα του πρώτου πάνελ, που είναι μικρότερης διατομής 11,6x1,5. Η σύνδεση γίνεται με την ασφαλή χρήση ενός πρεσαριστού συνδέσμου, όπου υπάρχει και οπτική εικόνα ότι έχει γίνει σωστά, χρησιμοποιώντας κατάλληλη πρέσα. Με πολύ ασφαλή τρόπο έχει γίνει η ένωση του πρώτου πάνελ με τον παροχικό σωλήνα. Στη συνέχεια προχωράμε με τη σύνδεση των πάνελ μεταξύ τους, με αντίστοιχους συνδέσμους. Βλέπουμε εδώ τα πάνελ συνδεδεμένα και βέβαια για προστασία από τη διάβρωση προστατεύουμε αυτούς τους πρεσαριστούς συνδέσμους με ειδική μονωτική ταινία. Έτσι λοιπόν, έχουμε πρακτικά ολοκληρώσει το πρώτο και το δεύτερο κύκλωμα συνολικά και μπορούμε να προχωρήσουμε στη συνέχιση της εφαρμογής υλοποιώντας το τρίτο κύκλωμα. Βίδωμα, συγκόλυση. Το τρίτο κύκλωμα. Εδώ, για παράδειγμα, που χρειάζεται να προβλέψουμε ένα μεγάλο φωτιστικό, χρησιμοποιούμε ένα variable panel, το οποίο κόβουμε ακριβώς, ώστε να υπάρχει πρόβλεψη. Και στη συνέχεια, βέβαια, υλοποιούμε το πέμπτο και το έκτο κύκλωμα. Και για να κλείσουμε την οροφή μας, χρησιμοποιώντας πάλι πάνελ μεταβαλλόμενου ύψους, μικρότερα σε ύψος βέβαια, κλείνουμε με το κύκλωμα 7. Επομένως, υλοποιήσαμε 7 κυκλώματα του συστήματος. Είμαστε πάνω τώρα από την οροφή, όπου βλέπουμε τους παροχικούς σωλήνες, οι οποίοι καταλήγουν στα θερμομονωμένα συγκροτήματα διανομέων, όπου μπορούμε να συνδέσουμε, αφού κόψουμε το σωλήνα, γίνει η εκχύλωση, να βιδώσουμε μέσω κάποιου χιτονίου, ώστε να, σε περίπτωση δροσισμού να μην υπάρχει θέμα ακόμα και με κάποιες τυχόν υγροποίησεις. Και στη συνέχεια προχωράμε στην πλήρωση του συστήματος και στον έλεγχο στεγανότητας. Μέχρι τις 6 ατμόσφαιρες είναι ο προτινόμενος έλεγχος. Μετά από 18 έως 36 ώρες αφαιρούμε την περίσσια κόλλα και στη συνέχεια
στοκάρουμε, βάφουμε την επιφάνεια, όπως ακριβώς γίνεται και σε μια συμβατική κατασκευή. Τέλος, αυτό που σας είχα αναφέρει, ότι η Varethon προσφέρει επίσης ακουστικά πάνελ, τα λεγόμενα, τα οποία προσφέρουν λύσεις για ηχοαπορρόφηση. Αυτό ήταν το βίντεο και ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι διαθέσιμος για όποιες ερωτήσεις.